Παίρνω Χρύσανθο που τα γνωρίζει όλα τα της Αμερικής εκεί πέρα και πάμε να πούμε τελικό στη Ρώμη. Είναι δεν είναι ο Άρης, θα πάμε. Αποστολή, καλησπέρα σας. Είπες και Νέα Υόρκη, είπες και Ρώμη. Δεν ξέρω τι σκεφτόσουν από τα δύο. Ρώμη είπα. Τώρα στο τέλος είπες Ρώμη. Δεν το θυμάμαι είπες ποτέ. Είπες Νέα Υόρκη και πάμε στη Ρώμη, είπες τώρα στο τέλος. Κάτι έχεις στο μυαλό σου εσύ. Έχεις κλείσει κανένα τρίμερο, τίποτα? Όχι. Με Μουρίνιο, παρέα. Όχι. Σοβαρά είπα Ρώμη. Συμπεθέρχεσαι, δεν θυμάμαι τι λέω. Ναι. Λοιπόν, όχι, στη Ρώμη πήγα πριν 4-5 χρόνια, θυμάμαι. Ήταν πολύ ωραία. Αυτό από τη μία πιάτσα στην άλλη πιάτσα είναι μια χαρά. Αλλά όχι με ζέστη. Εγώ άκου περιστατικό από αυτά που αρέσουν τον κόσμο και τα σχολιάζουν. Και βέβαια είναι τα καλύτερα. Μόνο με αυτά ασχολούνται στις προετοιμασίες και τα λοιπά. Αν εγώ έχω φως στο δωμάτιο και το κυριότερο. Ναι. Πάμε στην προπόνηση το πρωί, γυρίσουμε από την. Μου τα λέει όλα ο Ζάχος, να ξέρεις. Ό,τι χάνω μου το λέει ο Ζάχος. Εννοείται. Λοιπόν, αυτό δεν το ήξερα, γιατί όταν μίλησα στο Ζάχο δεν είχε συμβεί. Πάμε στην προπόνηση, γυρίζουμε και τα λοιπά. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, δεν βλέπω τίποτα. Λάπτοπ και τα λοιπά, τσάντες, ρούχα, λέω, ρυφηφή και τα λοιπά. Ξαναβγαίνω έξω, βλέπω την τσάντα μου στο αποθηκάκι απέναντι, συμμαζεμένα, τα ρούχα μου συμμαζεμένα μέσα στην τσάντα και τα λοιπά. Ναι. Μπέρδεψε η καθαρίστρια τα δωμάτια και αντί να καθαρίσει το διπλάνο που φύγανε, μπήκε να καθαρίσει το δικό μου. Μάζεψε όλα μου τα πράγματα. Φίλε, τελευταία μέρα που φεύγουμε θα τη φωνάξω να μου κάνει τη βαλίτσα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Συμμαζεμένα, διπλωμένες οι μπλούζες. Εγώ όταν ήρθα δεν ήταν τόσο πολύ. Διπλωμένες οι μπλούζες, το λάπτοπ στη θέση του εκεί. Οι φορτιστές δεξιά, αριστερά, όλα στη θέση του μια χαρά. Τυλιγμένη κιόλα, τυλιγμένη. Όλα, τυλιγμένα, έτοιμα κτλ. Τα αποσμητικά μέσα στις σακουλίτσες. Κανονικά. Λέω, εντάξει, δεν μας πετάνε. Εξοπληρωμένο είναι το ξενοδοχείο. Το έχουμε πληρώσει από ό,τι θυμάμαι. Οπότε λέω, κάτι άλλο έχει συμβεί. Τέλος πάντων, μπέρδεψα τα δωμάτια, καημένη παιδιά. Και βέβαια, το μόνο που στεναχωρήθηκε είναι ότι έπρεπε να καθαρίσει μετά και το διπλανό. Εκτός από το δικό μου. Αλλά πήρα μια έξτρα καθαριότητα. Νόμιζα, έπαθες ότι ο Ρώσος, ο ράπερ εκεί στη Μύκονο. Τι έκανε. Φάγανε ένα εκατομμύριο σε κοσμήματα, ρολόγια κτλ. Με ποιο τρόπο? Αυτοί είχαν νοικιάσει μια βίλα, έχουν νοικιάσει τέλος πάντων μια βίλα στη Μύκονο και για να μπουν αυτοί που μπήκανε για να κάνουν αυτό το κακό, έριξαν το ρεύμα, blackout στη βίλα. Σκοτίδα παντού, μπήκανε μέσα στην κρατοκάμερα, πήραν ό,τι να πάρουν, έφυγαν, μετά σήκωσαν το αυτό, εντάξει, το κανονικά. Και μετά πήγαν οι άλλοι και είδαν ότι λείπανε τα κοσμήματα και τα διαμάντια. Δισεκατομμυριούχος. Είναι σαν να μας πήραν εμάς 100 ευρώ, είναι, δεν πειράζει γι' αυτόν. Εντάξει, θα πάρει άλλα. Ναι, φίλος του Πούτιν. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί, για δώσε μας λίγο. Πες μας για. Ενώ είχαμε πολύ ζέστη, όπως σας έλεγα, στη διάρκεια της ημέρας χθες και τα λοιπά, έχει ρίξει κάτι κοτρώνες το βράδυ. Μια βροχάρα απίστευτη. Χτυπούσαν, λες και είχε χαλάζει στα παντζούρια και τα λοιπά. Δρόσισε το βραδάκι πάρα πολύ ωραία. Το πρωί η προπόνηση έγινε υποσκιά, δεν υπήρχε ήλιος, υπήρχαν συννεφάκια όμορφα και ωραία, δροσούλα. Τώρα βέβαια βγήκε πάλι ο κύριος Ηλίας ψηλά, αλλά από ό,τι βλέπω και στο πρόγραμμα θα μας πάνε με βροχούλες αυτές τις ημέρες, καλό είναι αυτό, για να υπάρχει και μια δροσούλα. Βέβαια το κακό είναι ότι είναι και την ώρα του μάτς δίνει η βροχή με το Αμβούργο. Τέλεια. Τι τέλεια. Έλα να δεις εκεί που... Έλα να δεις εκεί που θα καθόμαστε εμείς, τι τέλεια θα είναι αυτό εδώ πέρα και πώς θα κάνουμε δουλίτσα, αλλά τέλος πάντων. Όταν είπες πριν από δευτερόλεπτα, βγήκε και ο κύριος Ηλίας λες και λέω ήρθε ο Ψινάκη στην πρώτη. Ρε τον Καρυπίδη έφερε και τον Ψινάκη, ρε φίλε, στην προπόνηση. Τώρα θα έλεγα ένα shocking σε σχέση με τους παίκτες που έρχονται, θα έρχονταν και ο Ηλίας, αλλά δεν το λέω. Ναι. Το σκέφτηκα όμως, να ξέρετε, δεν ξέρω αν το σκέφτηκε κι άλλος. Πάντως σήμερα έρχεται ο Ντιόπ, είναι τι ώρα είναι τώρα κάτω, μία, πετάει στις 2 ώρα Ελλάδος, από Θεσσαλονίκη για Αυστρία, ναι, για Βιέννη, και από την Βιέννη θα έρθει στο Σοχάου. Νομίζω ότι το απόγευμα στην προπόνηση θα είναι παρόν ο Ντιόπ και σιγά σιγά περιμένουμε μέρα με τη μέρα να γινόμαστε περισσότεροι. Θεωρώ ότι μέχρι την Κυριακή θα έρθουν σχεδόν όλοι από αυτούς που ήδη έχουν συμφωνήσει με τον Άρη. Δηλαδή θα περιμένουμε τον Μαζικού, θα περιμένουμε τον Γκρέι. Ο Γκρέι έρχεται Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί του Σαββάτου, από ό,τι πληροφορήθηκα, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και λογικά Κυριακή μεσημεράκι προς απόγευμα θα είναι
και αυτός εδώ πάνω. Βέβαια πρέπει κάθε έναν από αυτούς που έρχονται να τους βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι. Βασικά τους βλέπει ο Μπούργος, όχι εμείς, σε τι κατάσταση είναι και το πόσο γρήγορα μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία του να παίξουν και παιχνίδια. Και ο Καμάτσο, από ό,τι φαίνεται, θα τελειώσει θετικά για τον Άρη. Και ο Νταμπό, μάλιστα ο Νταμπό δεν αποκλείεται να έρθει μαζί με τον Γκρέι το Σάββατο, γιατί ανήκουν και στην ίδια μανατζερική στέγη, όπως σου έλεγα χθες στην εκπομπή. Και από ό,τι είδα σήμερα έχει γίνει θεματάκι όσα λέγαμε για τον κύριο Βάσερμαν και το γραφείο αυτό που πήγε και τον Τζόλι στην Όριτς. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να πάρει και άλλους ποδοσφαιριστές ανάλογα με την πορεία που θα έχει στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο ότι με αυτούς τους 4-5 ποδοσφαιριστές συν έναν δεξιό μπακ που θέλει να τον κλείσει μέχρι τα παιχνίδια με την Γκόμελ, θεωρεί ότι μπορεί να βγάλει κατά κάποιο τρόπο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αν προσθέσουμε και τον Μπεναλουάν, διαφορετικά ψάχνουμε και ένα στόπερ. Και από εκεί και έπειτα, ανάλογα με την έκβαση των αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, αν στις 25 Αυγούστου ο Άρης είναι στους ομίλους του Conference League, τότε θα μπορεί να υπολογίζει σε ένα επιπλέον έσοδο. Θα έχει ήδη πάρει 2 εκατομμύρια και θα περιμένει να πάρει. Θα έχει πάρει στα χαρτιά, έτσι, δεν θα έχουν μπει στα ταμεία του, αλλά θα τα υπολογίζει να τα πάρει μέσα σε σεζόν ενώ από την UEFA και θα περιμένει και άλλα 7 με 8 εκατομμύρια από τη συμμετοχή του στους ομίλους του Europa Conference League με τα market pool και όλα τα συναφή. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι με ένα έσοδο της τάξης των 6-7 εκατομμυρίων επιπλέον, εκτός προϋπολογισμού, τι μπορείς να κάνεις μέσα σε 20 μέρες μεταγραφών, να ανεβάσεις το επίπεδό σου εντελώς και να διεκδικείς άλλα πράγματα. Βέβαια, πρέπει να σου πω, Γιώργο, ότι κυκλοφορεί εντόνως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον Άρη, ότι εκτός από τον Γκρέι πάει να πάρει εφάμιλο ποδοσφαιριστή για δεύτερο επιθετικό. Δεν πάει να πάρει δηλαδή ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα είναι των 200-300 χιλιάδων, αυτό που λέμε ο δεύτερος επιθετικός, ή αυτός ο οποίος θα μπορεί να παίξει το 4-4-2 μαζί με τον Γκρέι, ή αυτός ο οποίος θα μπαίνει αλλαγή όταν πιέζεις για τον γκολ. Η πληροφορία είναι ότι πάει να πάρει ανάλογης αξίας ποδοσφαιριστή. Το αν θα το καταφέρει ή όχι θα το δούμε στην πράξη. Εγώ τα φοβάμαι και όλα σε αυτά λίγο, να σου πω την αλήθεια. Είμαι πιο πολύ του, από τη στιγμή που πήρες και ένα παίκτη σαν τον Γκρέι, είμαι πιο πολύ του σταθερού να έχω ήσυχο το κεφάλι μου. Φέρε έναν ο οποίος να βάλει 8 γκολ. Όταν μιλάμε για επιθετικό, έτσι. Να βάλει 8 γκολ. Γιατί αν μου βάλει 15-20 ο Γκρέι και από τον δεύτερο επιθετικό έχω άλλα 8 γκολ, ο Άρης θα έχει πιάσει σχεδόν όλα τα γκολ που έβαλε στο πρωτάθλημα πέρσι. Όταν ακούω για δεύτερο πολύ μεγάλο όνομα, ο κόσμος μπορεί να ενθουσιάζεται, να του αρέσει. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός, γιατί αυτά πάντα κρύβουν και παγίδες. Μπορεί να ήταν όνομα αυτός και να μην είναι πλέον. Ο Άρης την έχει πατήσει ήδη με τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπει η Ντέγε, βλέπει Μήτρογλου πολύ περισσότερο. Θα δούμε όμως, δεν έχουμε κάποιο όνομα ακόμα. Η Βυρική Χερσόνησο λένε, η Ισπανία λένε. Θα δούμε. Θα δούμε για την περίπτωση του Center Four. Σίγουρα πάντως η ομάδα, από τη στιγμή που θα έρθουν τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν αποκτηθεί, ή είναι να αποκτηθούν, να τελειώσει δηλαδή και τυπικά το θέμα τους μέχρι αύριο, νομίζω ότι ο Άρης έχει ήδη ενισχυθεί σε ένα σημαντικό βαθμό εν ώψη των αγώνων με την Γκόμπελ. Σήμερα να σου πω ότι είχαμε ένα ωραίο έτσι ενσταντανέ με όλους τους νεαρούς να μπαίνουν στη διαδικασία χθες το βράδυ να ξυρίζουν τα κεφάλια τους. Κάθε χρόνο γίνεται με τους νεαρότερους σε ηλικία και αυτούς που για πρώτη φορά συμμετέχουν σε προετοιμασία. Βέβαια, ο Ασλανίδης δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή άλλαξε ο προπονητής, τον κουρέψαν πέρσι, τον κουρέψαν και φέτος. Και ήταν έτσι ωραίο το στιγμιότυπο, με όλους κουρεμένα τα κεφάλια, ξυρισμένα τελείως τα κεφάλια και νέα παιδιά και όλα αυτά, ξέρεις, με τα μαλάκια τους, τα όμορφα κτλ. Ο Τανούλης μάλιστα, που είναι και ξαφομπάμπουρας, πάει η ωραία του κόμη. Τώρα είναι όλοι οι ίδιοι. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ποιος. Είναι δηλαδή, αν ξεχωρίζουμε κανένα δυο λόγω ύψους, αλλά επειδή είναι και ψηλά παιδιά όλοι, πού να τους καταλάβουμε. Πριν λέγαμε ο Ξανθός, ο Μελαχρινός, το ένα το άλλο, τώρα έχουμε μια δυσκολία στο να ξεχωρίσουμε αυτά τα παιδιά. Μακάρι να ευχηθούμε να βγάλει ο Άρης και κάποια παιδιά έτσι από τα σπλάχνα του. Έχει 7 αυτή τη στιγμή νεαρούς. Εντάξει, ο Μαρμαρίδης δεν λογίζεται γιατί έχει επαγγελματικό συμβόλαιο από πέρσι. Αλλά έχει παιδιά, δύο μάλιστα είναι από την ΚΑΠΑ 17, ο τερματοφύλακας, ο Καρακασίδης και ο Τανούλης. Και τα άλλα παιδιά είναι από την ΚΑΠΑ 19. Έχουν και αυτά τα όνειρά τους. Αντιλαμβάνεσαι την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν
ειδικά αυτά τα παιδιά, για να κεντρήσουν και το ενδιαφέρον του Μπούργος και των συνεργατών τους, γιατί προφανώς κάποιοι από αυτούς θα κάνουν και επαγγελματικό συμβόλαιο. Μια τεράστια, είναι ευκαιρία ζωής τώρα για αυτά τα παιδιά η συμμετοχή τους εδώ το δεκαήμερο στις προπονήσεις και στα παιχνίδια του Άρη, και ενδεχομένως να τους δούμε κιόλας, έτσι, ναι, στα φιλικά. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα τους δούμε για ένα χρονικό διάστημα στα φιλικά, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές διαθέσιμες επιλογές πέρα από τη μια τη βασική ενδεκάδα που τη λέγαμε και χθες. Δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες άλλες επιλογές για τον Μπούργος αυτή τη στιγμή. Σήμερα είπαμε έρχεται ο Ντιόπ, αύριο λογικά ο Κονκολέζος. Αν τον πάρουμε και τον καρφώσουμε στην ενδεκάδα, σε ποια θέση θα παίξει? Στο 6. Στο 6. Και ωραία, ανάλογα με το τι θα κάνει, που θα παίξει ο Νταμπό, ενδεχομένως να εναλλάσσονται στο 6 και στο 8. Νταμπό, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν τους παίρναμε σήμερα το απόγευμα, τους βάλουμε σε μάτς, είναι στο 6 ο Ντιόπ, στο 8 ο Νταμπό, έτσι πάει. Εναλλάσσονται. Η πρώτη σκέψη, ας πούμε. Ναι, η πρώτη σκέψη είναι κάπως έτσι. Δηλαδή λέμε ότι πήραμε 6 και είναι ο Ντιόπ, πήραμε 8 και είναι ο Νταμπό. Ναι, απλά στο ποδόσφαιρο, έτσι όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, έχει ψιλοχαθεί ο ρόλος του εξαριού και του οχταριού. Αυτό το βλέπαμε και πέρσι με τον Σάσα, τον Εντιαγέ, τον Ματίγια. Δηλαδή, στην ουσία παίζουν εκεί στον χώρο του κέντρου, να το πούμε έτσι. Έχει καιρός να τελειώνει τους ξυλοκόπους στο εξάρι. Ναι, και βέβαια είναι και το άλλο, ότι να δούμε και πώς θα παίζει ο Ντουκουρέ. Δηλαδή, μπορεί να κάνει και εκεί καμία αλλαγή. Βασικά, δεν έχουμε εικόνα από Μπούργος. Θα σου πω, δηλαδή, ο Άρης μπορεί να έχει και περισσότερους από την πασχετική ομάδα, έτσι. Διόπ, δηλαδή. Μάθος, ναι. Σίγουρα. NBA στο ποδόσφαιρο θα είναι ο Άρης του χρόνου. Καταρχήν, αλλάζει, το έλεγα και χθες. Μου το είπε ένας πετυχημένα, κάτσε. Πώς μου το είπε. Αφρολάτιν είναι ο Άρης πλέον. Τέλεια. Αφρολάτιν, διότι έχει Εμπακατά. Αμυντικούς δεν θέλω να βλέπω. Εμπακατά δεξιά. Μέση και μπροστά θέλω. Ο Πίρσμαν δε είναι Βέλγος, αλλά. Μολούγος. Είναι και αυτός προς το μαύρο, αριστερό μπακ. Ναι. Βραζιλιάνο έχω στόπερ, Φαμπιάνο. Ναι, αλλά δεν είναι. Οποίος, okay, είναι normal. Είναι normal για τη θέση. Normal εννοώ για τη θέση. Ότι εκεί θέλω τέτοιο παίχτη. Δεν θέλω, δηλαδή τα body op θέλω μπροστά. Εκεί δεν μου κάθεται normal να παίζω Φαμπιάνο. Πίσω θα παίζω Φαμπιάνο. Το stopper εννοείς ότι δεν πρέπει να είναι από αυτές τις χώρες, γιατί έχουν μια επιπολαιότητα. Ναι, αυτό είναι. Είναι ο normal για τη θέση του. Μην πάει το μυαλό αλλού. Λέμε για όλους τους μαύρους και τα λοιπά, τους παίκτες που έχει ο Άρης πλέον. Και ενώ υπάρχουν όλοι, οι μισοί είναι μαύροι πλέον στην ομάδα, ο Φαμπιάνο φοράει, παιδιά, κρέμα αντιλιακή, γιατί σκάει το πρόσωπό του από τον ήλιο. Οι λευκοί, δηλαδή, πώς, είναι, λευκοί και τα παίζουμε και θα παίζουν και φιλικά. Θα χάσουμε. Εγώ με τους NBA θα είμαι. Έτσι, Εμπακατά. Εμπακατά ένας. Πίρσμαν δύο. Ντουκουρέ τρεις. Διόπ 4, Νταμπό 5. Λέω, θα παίξουν και θα παίζουν και μπάσκετ φιλικό με την ομάδα. Ο Γκογκολέζος. Ο μαζικού. Μαζικού. 6. Βέβαια, μαζικού. 6. Λέω. Ο Γκρέι και αυτός είναι. Βλέπω πολύ ξύλο του χρόνου. Πολύ ξύλο βλέπω στα μάτια του Άρη. Βλέπω να. Και έχω και. Πολύ ξύλο. Ποδοσφαιρικό και Τούρμπε. Έχω και η Τούρμπε. Και η Τούρμπε εκεί. Τον βλέπω δυνατό. Ο Τούρμπε το μεταξύ έβγαλε σήμερα την μπλούσα του, όλη πλάτη του τατουάζ. Θα έρθει και ο Γκρέι, σαν ζωγραφιά θα είναι. Δίπλα-δίπλα. Και οι δύο. Ναι. Γενικότερα, εντάξει, υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Σήμερα, βέβαια, πρόσχετα, για να πω αυτό που λέτε, τα τετριμένα, πολλή δουλειά κτλ. Για να κάνω το ανάποδο από αυτό, γιατί διάβαζα και άκουγα χθες, είναι χαλαρή, λέει, η προετοιμασία. Παιδιά, μια προπόνηση έχει γίνει χθες. Πού ξέρουμε αν είναι χαλαρή ή όχι η προετοιμασία. Έτσι, για να ανεβάσω λίγο Μπούργος. Ο Μπούργος, ο οποίος έρχεται νωρίτερα την προπόνηση και φεύγει αργότερα την προπόνηση, Γιώργο. Και χθες, Γιώργο, παρατηρούσε και το χόρτο, Γιώργο, παρατηρούσε χθες ο Μπούργος. Τέλεια. Δεν είναι ωραία αυτά? Βέβαια, αυτά ωραία. Και έβλεπε και είπαν να κουρέψουν το χόρτο κτλ. Αν η μπάλα μπαίνει μέσα. Όλα καλά θα τα έχει κάνει στην προετοιμασία. Αν χτυπάει δοκάρι και έξω, τι κάνατε εκεί πέρα, πήγατε για τουρισμό και όλα τα συναφή. Από την εξέλιξη και την κατάληξη. Φέρατε μας και πωλήσεις, αντί για ποδοσφαιριστές και τέτοια. Έτσι.
Ο Μπούργος μέχρι το 70 του αγώνα με την ΑΕΚ ήταν παλτό, κρασοκανάτας, άσχετος, ο οποίος διέλυσε την ομάδα την καταπληκτική που είχε ο Άρης και μείναμε εκτός Ευρώπης. Και μετά τα τρία γκολ που έβαλε ο Άρης με την ΑΕΚ ήταν ο προπονηταράς, ο εκπληκτικός, ο αναμορφωτής, ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε τα δεδομένα. Και πώς έγινε αυτό, ο Ματέο πλάσαρε, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και γύρισε στα πόδια και του. Δεν χτύπησε στο δοκάρι και πήγε έξω. Αν του χτυπούσε στο δοκάρι και πήγε έξω, θα λέγαμε άλλα. Τώρα χτύπησε και του ήρθε πάλι στα πόδια του. Μια και μιλάμε για προπονητές, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι η Λαμία ανακοίνωσε πριν από λίγο τη συνεργασία τη, την ανανέωση ουσιαστικά με τον Τζιαλούκα Φέστα. Φιέστα πήγα να πω. Λοιπόν, ο Φέστα είναι με το ήθος και την εργατικότητά του σε μια δύσκολη εποχή για την ομάδα μας και τα λοιπά. Συνέβαλε τα μέγιστα. Θα είναι ο προπονητής της Λαμίας και του χρόνου ο Φέστα. Έτσι. Σήμερα είχαμε και μια ωραία έκπληξη. Ένας φίλος του Άρη, τρίτεκνος, αλλά επειδή έχει και σκύλο, μου είπε: ορίστε, και εγώ πολύτεκνος είμαι. Ήρθε από τις Βρυξέλλες με το βανάκι του, την οικογένειά του, όλοι μαζί να παρακολουθήσουν εδώ την προπόνηση του Άρη στο ΧΑΟ. Τώρα σκέψου τρέλα που κουβαλάει ο φίλος μου Πραξιτέλης. Σημαίες Άρη και τα λοιπά. Είδανε την προπόνηση και κατευθείαν φεύγουν για πού, Γιώργο? Για Θεσσαλονίκη. Χαλκιδική. 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 Εντάξει, πάντα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Δηλαδή από τις εξωτικές Βρυξέλλες, μια από τις ωραιότερες πόλεις στη γη, και θα πάει Χαλκιδική. Τον λες και. Πώς το λένε, και. Χαζό, τέλος πάντων. Τον λες και. Σακούει, σακούει, σακούει. Με αυτό σακούει. Πρόσεξε όμως, εγώ θεωρώ ότι για όποιον μένει όλο το χρόνο στις Βρυξέλλες, Γιώργο μου, και δεν πάμε για ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο, άντε για πού είναι τα ταξίδια, ευρωβουλευτές, τι γίνεται, έχουν κοιμηθεί, πρέπει να αρχίσουν οι αποστολές σιγά σιγά πάλι. Είναι καλύτερα να μένεις, νομίζω, όλο το χρόνο στη Θεσσαλονίκη και να πηγαίνεις εξορμήσεις είτε στις Βρυξέλλες είτε οπουδήποτε αλλού. Yeah. Έτσι νομίζω. Τώρα δεν έχω μείνει και όλο το χρόνο στις Βρυξέλλες να δω τα κονέ και τέλεια τα λοιπά. Τέλεια είναι, τέλεια είναι. Στις Βρυξέλλες. Βέβαια. Ωραία. Δροσούλα έχει, μια χαρά είναι εκεί, ωραία, όμορφα, συντροφικά, αλληλέγγυα και κυριλάτα. Βασικό. Με 30 πηγαίνουν μέσα στην πόλη. Με 30. 30 είναι πλέον και εδώ, έτσι. Και μέσα στην πόλη περνάνε, τι βλέπουν τις πινακίδες οι οδηγοί, τα τριαντάρια πλέον που έχουν αντικαταστήσει τα πενιντάρια στον δρόμο. Το 30 πώς είναι στο αυτοκίνητο, δεν το έχω, δεν ξέρω πώς είναι. Μια χαρά είναι το 30, μια χαρά. Με το πατάς τον γκάζι δεν ανεβαίνει στο 30. Εγώ που δεν τρέχω καθόλου, μια χαρά είναι. Μάλιστα, ωραία. Μήπως θες Άμστερνταμ καλύτερα αντί για Βρυξέλλες, για. Άμστερνταμ είναι το όνειρό μου να ζήσω ένα χρόνο τουλάχιστον εκεί. Έτσι. Και να πηγαίνεις βόλτα εκεί στην παραλία. Με τις βάρκες, στα κανάλια. Με τις βάρκες ή τις βιτρίνες? Τις βάρκες, τα κλαμπ που είναι μπαράκι βάρκα. Και κάνεις ό,τι θέλεις εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, φίλε, στο Άμστερνταμ είναι από τις λίγες. Ενώ έχω πάει η Ολλανδία, ας πούμε, πρόπερση, δεν έχω πάει στο Άμστερνταμ. Δηλαδή, είναι λάθος αυτό. Είναι τραγικό λάθος. Ορίστε, ευκαιρία να πεις, να πεις στην Κατερίνα, να πάω ένα τριήμερο με τον Γιώργο στο Άμστερνταμ. Είναι κάποιος παίκτης εκεί και πρέπει να πάμε να τον παρακολουθήσουμε. Το ξεκίνησες πολύ λάθος. Γιατί νόμιζα να πείστε με την Κατερίνα να πάτε. Όχι, το πήγες πάρα πολύ καλά. Το πήγες πάρα πολύ καλά με μετά. Να πεις την Κατερίνα να πάμε με τον Γιώργο. Αν πας στο Άμστερνταμ με την Κατερίνα, μετά είσαι για λιθοβολισμό. Νομίζω ότι μόνη της θα μου πει: καλά, μαζί θα πάμε, πάνε με τον Γιώργο. Σίγουρα. Λοιπόν, το απόγευμα έχουμε προπόνηση. Ωραία. Κανονικότατα. Ένα παράδοξο είναι ότι. Αυτό μπορούμε να το πούμε, ότι με βάση αυτό που έχουμε σήμερα ως πρόγραμμα, όλες οι προπονήσεις είναι διπλές. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε μία μονή προπόνηση από τον Μπούργος, και μάλιστα έχει προπόνηση και τις μέρες των αγώνων. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς. Πάντως την Παρασκευή που ρωτήσαμε το πρωί έχει, εντάξει, προφανώς και δεν θα είναι της ίδιας έντασης. Το αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό. Αλλά ας πούμε πέρσι ο Μάντζιος είχε και μία μέρα καινή. Είχε μέρες που έκανε μόνο πρωί ή μόνο απόγευμα. Και σχεδόν οι περισσότεροι ήταν έτσι. Το ίδιο θυμάμαι και πρόπερσι. Θα μου πεις τώρα με ο Ένινγκ. Εντάξει, ήταν λίγο πιο. Είναι λίγο πιο χαλαρό σε αυτά τα θέματα. Φιλικό, πότε είναι το φιλικό? Την Παρασκευή και το πανέτοιμο Αμβούργο. Σήμερα τι μέρα είναι?
Πέμπτη. Ωραία, αύριο 6,5 ώρα Ελλάδος είναι το φιλικό. 1η Ιουλίου δεν έχουμε αύριο. Ναι, 1η Ιουλίου, 6,5 ώρα Ελλάδος είναι το πρώτο φιλικό. Με το πανέτοιμο Αμβούργο, Γιώργο, που χθες το Χάμπουργκερ έφερε 2-2 με την Χάιντουκ, με το Λιβά για να βάζει πάλι γκολ. Πέρσι ο Άρης, θυμίζω, είχε χάσει 3-1 από τη Χάιντουκ στο φιλικό που είχε δώσει. Αύριο λοιπόν είναι το πρώτο φιλικό, την Δευτέρα είναι το δεύτερο φιλικό. Αυτά τα δύο είναι εδώ πέρα για να μην μετακινούμαστε. Και ενώ είχαμε κάτι σταυροπόδι και έλεγα θα κάνω πάρτι στα γενέθλιά μου, ενημερωθήκαμε ότι το φιλικό το τελευταίο που είναι 7 Ιουλίου με τον Άρη Λεμεσού, έφυγε από την Αυστρία και πήγε στη Σλοβενία. Βέβαια, το έφυγε από την Αυστρία και πήγε στη Σλοβενία ακούγεται κάπως. Η απόσταση είναι 1 ώρα και 10 λεπτά. Δεν είναι μακριά δηλαδή. Πολύ ωραία στη Σλοβενία. Θα πάρω το Ντόνσιτς τηλέφωνο να σας περιμένει εκεί. Πήγαμε και πέρσι Μάριμπορ. Τώρα όμως δεν είναι Μάριμπορ, είναι σε ένα χωριό ακριβώς στα σύνορα με την Αυστρία. Θα πάμε. Δούμε και άντε, άσε να πάω και στην Ολλανδία. Τι? Τώρα, μιας και μιλούσαμε για Άμστερνταμ, να πάω και στην Ολλανδία σε λίγο. Άπελτον, πάνε Άπελτον. Okay. Εντάξει, άντε, καλή συνέχεια. Το απόγευμα ξανά στον κύριο Παπαδόπουλο θα παρεύουμε εμείς. Ευχαριστώ κύριε Τσαλτίδη, να είστε καλά.